Κύριος Μαραΐτης, ο προπονητής μας. Γεια σας, κύριε Μαραΐτη. Είναι καλό στα παιδιά. Εσύ τι έβαλες. Εγώ έπρεπε να κάνω μια επέμβαση. Όμως, εγώ να τι. Στον νόμο. Εντάξει, και όχι πόσο μόνο ελπίζω. Ωραία. Καλησπέρα. Παιδιά, τι κάνετε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Έχω δει τα βασικά, αλλά περίμενα να τα ακούσω να τα πείτε κι εσείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνολικά η ρομποτική αρχίζει και μπαίνει δυναμικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εσείς ασχολείστε πολύ καιρό από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά περιμένω να μου πείτε εσείς. Και το γεγονός ότι έχουμε διακρίσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι πιστοποιεί το πόσο πολύ αγαπάτε αυτό που κάνετε και βέβαια πόσο σημαντικό θα είναι και μετέπειτα για τις σπουδές σας. Θα μου πείτε λίγο τι θέλετε να κάνετε και φαντάζομαι ότι θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μου τα πείτε. Θα μου τα πείτε εσείς, αλλά νομίζω ότι και ασχέτως τις γνώσεις που αποκτήσατε στα πλαίσια αυτού του project, νομίζω μόνο και μόνο η δυνατότητα να μπορείτε να λειτουργείτε σε μια ομάδα, να καταλάβετε ρόλους και να δουλεύετε μεθοδικά για έναν κοινό στόχο, θα είναι μια πολύτιμη εμπειρία για ό,τι τελικά και αν επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας. Και βέβαια εμείς έχουμε στηρίξει πολύ τη ρομποτική, αρχίζετε και μπαίνει το πιλωτικό μάθημα σε πολύ μικρότερες βαθμίδες, φαντάζομαι δεν θα το περιμένατε όταν ξεκινήσατε και τώρα θα αρχίσει να διδάσκεται σε πολύ νεαρότερες ηλικίες στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιότητων. Αλλά μας κάνει πάντα πάρα πολύ εντύπωση πόσο πολύ και τα μικρά παιδιά αγκαλιάζουν τη ρομποτική. Άρα έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το αντικείμενο. Αλλά εγώ ήρθα να ακούσω εσά τώρα, δεν ήθελα να μιλήσω. Λοιπόν, το θέμα του διαγωνισμού φέτος ήταν ουσιαστικά το μέλλον της ενέργειας. Σκεφτήκαμε το καλύτερο, ουσιαστικά το μόνο μέλλον της ενέργειας τώρα πια είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά. Και για την ιδέα, προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι το οποίο ήταν καινοτόμο. Οπότε βρήκαμε αν ήδη υπάρχουν τρόπο που ήταν η ολική ενέργεια, η ενέργεια στη μέση ήταν η ολική ενέργεια. Και κάναμε μια καινοτομία πάνω στον ήδη υπάρχοντα τρόπο, που ήταν ουσιαστικά να αφαιρέσουμε τη βάση της ανεμογεννήτριας και να την κάνουμε υπτάμενη. Και από εκεί βασίστηκε όλη η project μετά από αυτό το development. Έχουμε ένα βιντεάκι εδώ. Να το δούμε, βεβαίως. Πάμε εκεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες. Hello, we are Minders and we represent Greece and our school is the Kyanagenes. Our team consists of three members. Me, Thanos, the engineer, Yorgos, the programmer, and Dionysis, the app developer. Our project is named Delphi and separated into two parts. The first part is automation, which is the production of electricity in a plant grid. And the second part is the consumption of this electricity with fully automated and robotic grid farms. Delphi is a plant grid turbine, being a central balloon filled with helium. It converts wind energy to electricity through a motor which is placed in the center of the balloon. I must mention that it can go up to 400 feet, where it can make usage of the strongest wind. Finally, it is being carried by four compacted bases with adjusted height based on an algorithm. We recommend to a potential buyer to take advantage of the free space under the flying windmill and construct a completely automated greenhouse that the investor doesn't need to have any knowledge about, in order for him to maximize his profits. The greenhouse has three basic functions. We water the plant. Secondly, through a conveyor belt system, the robot distributes fertilizer when it's needed. And finally, with temperature sensors, we control the temperature inside the greenhouse. For cooling, we turn on the fans. For heating, we turn on the kettle. And in case the temperature outside of the greenhouse is the temperature we want to adjust in, we just open the windows to save energy. All the functions that we have presented and the stakeholder of the electric can see them online in the website that we have created. Furthermore, we have added a manual mode where the user can direct the robot from distance, as well as connect it directly to our project. In the same side, we have created an investor mode that separated into two categories. In the first, the user can enter a budget according to his available funds, and the site shows him a plethora of recommended investments. The second is the opposite, where the user enters the status he wants, and the site calculates the total value. Εντυπωσιακό. Δεν είχα έτσι πόσο περίπλοκο είναι. Ναι, όχι. Ήταν αρκετά δύσκολο το να εξελίξουμε αυτήν την ιδέα σε αυτό που ουσιαστικά φτιάξαμε στο τέλος, το τελικό προϊόν.
Η ομάδα ουσιαστικά είναι χωρισμένη. Έχουμε κυρίως δύο προγραμματιστές, τον Γιώργο και τον Ιωνίση. Ο κύριος κατασκευαστής ήταν ο Άνος. Και εγώ ήμουν ουσιαστικά αυτός που έκανε το research and development της ιδέας και βοήθησε και τους υπόλοιπους γύρω γενικότερα. Δεν αρκεί μόνο η καινοτόμως ιδέα, πρέπει να βρίσκω πάντα και έναν τρόπο να το μετατρέπουμε σε έσοδα. Ξέρετε, αυτό που λες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πολλές φορές βλέπω ότι πάντα να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιδέας στο τεχνολογικό συμπόδο και την δυνατότητά της να έχει συγκεκριμένες εμπορικές εφαρμογές. Οπότε αυτή η γέφυρα μεταξύ της ερευνητικής καινοτομίας αλλά και της δυνατότητας η ιδέα να μετατραπεί σε μια βιώσιμη επιχείρηση η οποία θα έχει έσοδα είναι πολύ σημαντικό ότι παίρνεται σε αυτήν την λογική. Δεν είναι μόνο η καινοτομία για την καινοτομία, η οποία από μόνη της έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η καινοτομία για να βελτιώσει τελικά τις ζωές μας, πόσο μάλλον σε ένα αντικείμενο τόσο επίπεδο όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, ίσως το οποίο αποκαλούμε clean tech, δηλαδή καθαρές τεχνολογίες, απορροφούν απίστευτα πολλούς πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς. Οπότε δεν θα μπορέσουν όλες οι ιδέες που χρηματοδοτούνται να γίνουν τελικά βιώσιμες, αλλά εσείς δείξατε μέσα από τη δουλειά σας ότι από αυτή την ηλικία αρχίζετε και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η μετατροπή μιας μια ιδέα σε concept, σε project και τελικά ενδεχομένως γιατί όχι και σε επιχείρηση. Δεν λέτε πόσο καιρό σας πήρε από τη στιγμή που το σκεφτήκατε να το υλοποιήσετε, πόσες ώρες σας βάλατε σε αυτό. Το brainstorming είναι και μέρος της. Παίρνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει και μεγάλο debate, δηλαδή οι προγραμματιστές πάντα ή θέλουν να φτιάξουν, αλλά έρχεται εκεί πέρα ο Γιάννης σε εμάς και λέει ότι αυτό δεν έχει αξία. Οπότε υπάρχει μεγάλο debate. Αλλά νομίζω μετά οι δουλειές και οι ώρες που αφαίρεσαν τα παιδιά ήταν άπειρες. Ο Θάνος καθυστέρησε το χειρουργείο του. Θάνο, αυτό είναι. Εδώ μιλάμε για πραγματική θυσία. Όταν προκριθήκαμε στην Ολυμπιάδα, ήξερα ότι έπρεπε να γίνει η επέμβαση. Και για να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα μου να πάμε ακόμη καλύτερα, επειδή δεν ήταν κάτι υπερβολικά σημαντικό για να γίνει, το καθυστέρησα όσο μπορούσα και το έκανα μετά το διαγωνισμό. Και φαντάζομαι ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό τώρα είναι μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου σας. Ναι. Επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό και να μην κάνετε άλλα πράγματα. Είχε κάποιες συγκεκριμένες θυσίες. Δηλαδή, κάποια Σάββατα τη Σοδεσία, ξέρω εγώ, βόλτες με φίλου από εδώ από εκεί, έπρεπε να θυσιαστούν δυστυχώ. Άλλε ελεύθερε ώρε μέσα στη μέρα. Εντάξει, είχε μεγάλη απόδοση πιστεύω προσωπικά. Και μια ικανοποίηση. Ακριβώς. Εμείς στο σχολείο από το 2010. Ασχολείστε και εγώ στο σχολείο. Το δουλεύουμε, υπάρχει εμπειρία. Οπότε σίγουρα έχουμε ένα μοντέλο πλέον για να δουλεύουμε όλες τις ομάδες. Πόσες ομάδες συνολικά στο σχολείο σου? Στο σχολείο έχουμε πάντα μία ή δύο στο Λύκειο που είναι και η αιχμή ουσιαστικά της βαθμίδας μας που κατεβάζουμε τους διαγωνισμούς. Και μετά έχουμε στο γυμνάσιο πάλι με συγκεκριμένη μεθοδολογία, γιατί δεν γίνεται αυτό σκοπός η διάθεση. Το θέμα είναι νέων και μεγαλύτερων και μικρότερων. Ξεκινήσατε από το γυμνάσιο. Και βλέπουμε, ας πούμε, τα παιδιά του Λυκείου και τα θαυμάζαμε πάρα πολύ. Και φτάσαμε σε μια θέση να βρισκόμαστε δύο. Θα θαυμάζουμε οι μικρότεροι εσάς. Και για πείτε μου λίγο τώρα, τι σκέφτεστε να κάνετε, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Να ξεκινήσω. Εγώ προσωπικά, γενικότερα, πάντα προτιμούσα τα οικονομικά, ασχολούμαι με οικονομικά. Το πανεπιστήμιο που θα ήθελα να πάω είναι το LSE, Λονδίνο. Απλά στη ρομποτική αυτό που το βρήκα ενδιαφέρον στην αρχή, ενώ δεν μου πολύ φαίνονταν ενδιαφέρον. Κάτι πιο, επειδή είναι κάτι που απασχολούσε, ξέρω, φυσική, πιο θετικές σπουδές. Δεν το πολύ σκεφτόμουν, αλλά λόγω του αδερφού μου που ήταν στη μεγαλύτερη τάξη και ήταν στην ομάδα και είχε πάρει και αυτός καλή διάκριση, είχα ουσιαστικά πάρει την έμπνευση αυτή που λέγαμε πριν και κατάλαβα ότι ακόμα και στη ρομποτική υπάρχει αυτό το R&D, για παράδειγμα, το κομμάτι της ιδέας και όλο αυτό, το οποίο δίνει πολλές απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ακόμα και σε μένα, που θα ήθελα, για παράδειγμα, να πάω οικονομικά ή κάτι άλλο. Ήμουνα στο LSE για ένα τρίμηνο το 1988.
καθηγητή από το Πανεπιστήμιο στην Αμερική, είχα πάρει ένα τρίμηνο στο LSE. Εξαιρετικό σχολείο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Για πού το βλέπετε, θέλουμε να περάσουμε και οι ίδιοι. Ναι, στην ίδια σχολή. Ηλεκτρολογική 2, στο Εθνικό Μετσοβιτεχνείο. Μπράβο, εντάξει, είναι εξαιρετική σχολή. Ηλεκτρολόγοι, ανταγωνιστική, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρετε. Και εσύ? Εγώ θα ήθελα στο Imperial, σαν software engineer, γιατί όπως είδατε ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός δεν ήταν κάτι το οποίο. Πότε σε κέρδισε, πότε άρχισες να προγραμματίζεις ή να εξοικειώνεις τον προγραμματισμό? Ξεκίνησα ρομποτική στη Δευτέρα, τρίτη δημοτικού, αλλά δεν είχα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι που άλλαξα σχολείο και ήρθα στην εκδοτική αναγέννηση, φτιάξαμε μια ομάδα και πλέον ήμασταν μια παρέα και το θέλαμε πάρα πολύ όλοι. Αλλά ακόμα δεν ασχολούμαι με τον προγραμματισμό, γιατί είχαμε ένα μέλος το οποίο δεν είναι πια στην ομάδα. Αλλά όταν έφυγε, έπρεπε να ασχοληθώ εγώ με τον προγραμματισμό. Και τότε ήταν που ανακάλυψα ότι. Οπότε από ένα έτσι ψάχνατε. Χρειαζόσασταν να προγραμματιστεί και. Αλλά ναι, τελικά είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ασχοληθώ. Χρειάζεται. Να σου πω σε πόσο μεγάλη ζήτηση θα είναι, πιστεύω. Είναι ήδη οι καλοί προγραμματιστές και εντάξει, πήραμε και ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό με αυτό. Οπότε μισή Ελλάδα, μισή Αγγλία. Αγγλία. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως, παιδιά. Εύχομαι ειλικρινά ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες. Και στο επόμενο βήμα τώρα, στο επόμενο μεγάλο project που ξέρετε θα σας οδηγήσει, μπορεί να σας οδηγήσει και στο δρόμο της καινοτομίας και των startups. Βλέπετε αυτό που γίνεται τώρα στο ελληνικό οικοσύστημα των startups έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μένα που παρακολουθώ αυτόν τον τομέα εδώ και πολλά χρόνια χαίρομαι ιδιαίτερα που πια έχουμε ελληνικές εταιρείες, ελληνική τεχνογνωσία, ελληνικά κεφάλαια. Ελληνικά μυαλά που αναπτύσσουν εφαρμογές και προϊόντα που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικά και γι' αυτό και μπορούν και προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό, εξαγορές από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οικοσύστημα των startups, πέρα από το ότι είναι πολύ δημιουργικό, είναι και πολύ συμμετοχικό. Είχα βρεθεί πριν από λίγες μέρες στη Viva, της οποίας η JP Morgan εξαγόρασε ένα σημαντικό ποσοστό και το ενδιαφέρον πάντα με όλες αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι ο founder, ο εργαζόμενος, όλοι ουσιαστικά είναι μέτοχοι, συμμέτοχοι αλλά και μέτοχοι σε μια προσπάθεια και όλοι θα έχουν και όφελος εάν αυτή η προσπάθεια τελικά ευωδώσει. Οπότε εσείς κάνατε τα πρώτα σας βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σε μικρή ηλικία και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία και τα ελληνικά πανεπιστήμια να μαθαίνουν από τα πανεπιστήμια με τύπου Imperial για το πώς μπορούμε να έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας που να αναπτύσσεται μέσα στα πανεπιστήμια και χωρίς περίπλοκες και εργασιακές διαδικασίες. Αυτή η τεχνογνωσία που μπορεί να είναι προϊόν έρευνας που θα κάνετε αύριο στο Μετσόβιο να γίνει μια εταιρεία με προστατευμένα τα πνευματικά δικαιώματα, με ωφελημένους το πανεπιστήμιο, τον ιδρυτή της εταιρείας. Εκεί τα ξένα πανεπιστήμια όπως το Imperial έχουν νομίζω να μας μάθουν αρκετά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι αρχίζει και στην Ελλάδα και αναπτύσσεται μια δυναμική η οποία είναι πολύ, πολύ θετική και έχει να δώσει πολλά ακόμα ο τομέας. Έχουμε αυτό που λέμε το σχολείο διασύνδεση με εταιρείες για να ξέρουν και τον πραγματικό κόσμο τα παιδιά. Έτσι είναι και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αναπτύσσονται πολλές πρωτοβουλίες στα σχολεία, όχι μόνο στο κομμάτι της ρομποτικής και στο κομμάτι του junior achievement, δηλαδή η ιδέα του πώς δημιουργείς μια οικονομική επιχείρηση και όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να διανύσεις για να μετατρέψεις αυτό το οποίο είναι το προϊόν ενός brainstorming σε μια πραγματική επιχειρηματική ιδέα και αύριο σε μια πραγματική επιχείρηση. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάρει ένα μάθημα σε επιχειρηματικότητα στο business school, το πρώτο πράγμα που μας είπε ο καθηγητής και μου έμεινε πάντα και αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή, μην το ξεχάσετε, είναι ότι η επιτυχία στα αγγλικά, δηλαδή μας το έλεγε, είναι 10% inspiration και 90% perspiration.
υδρότας. Άρα η αρχική ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν υπάρχει ποτέ υποκατάστατο της σκληρής δουλειάς. Εσείς εξάλλου το ξέρετε γιατί βάλετε πάρα πολλές ώρες δουλειές για να μπορέσετε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε επιτυχία. Και μπράβο και στο σχολείο που στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Εσύ κύριε Ψέα, αν τα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα επιτυχίες εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.